Πριν πάω σε αυτό, σαφώς υπάρχουν κάποιοι που ποντάρουν στην πτώχευση, αλλά πριν πάω σε αυτό θα απαντήσω στο πρώτο ερώτημα, γιατί η Standard & Poor's. Πρέπει να καταλάβουμε, μετά τη μεγάλη χρηματοοικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2007, αρκετά πριν δηλαδή, αλλά ιδιαίτερα μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers, αυτοί οι αξιολόγησεις βρέθηκαν στο στόχαστρο. Θυμίζω ότι αμέσως μετά την κατάρρευση είχε αποκαλυφθεί ότι η αξιολόγηση των ομολόγων της Lehman ήταν σχεδόν τριπλέ, ήταν τριπλό αλφα. Επομένως, οι οίκοι αυτοί έχουν καεί στο χυλό και άρα βυσάνε και το γιαούρτι. Τι θέλω να πω με αυτό. Εάν η Ελλάδα τα καταφέρει, έτσι, που θα τα καταφέρει κατά την άποψή μου και θα σας εξηγήσω γιατί, ουδείς θα θυμάται ότι η Standard & Poor's μας μείωσε 3 μονάδες σήμερα. Εάν όμως δεν τα καταφέρει και η Standard & Poor's δεν μας είχε μειώσει, θα υφίστατο ακόμα και μηνύσεις. Λοιπόν, θέλω να καταλάβουμε ότι αυτοί οι οίκοι αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό πρόβλημα αξιοπιστίας και προσπαθούν να καλυφθούν. Ναι, αλλά το γεγονός ότι έχουν πέσει έξω στο πρόσφατο μάλιστα παρελθόν, δεν θα έπρεπε να τους κάνει πολύ πιο προσεκτικούς αυτές τις εκτιμήσεις? Κοιτάξτε, το πρόβλημα σήμερα με την Ελλάδα είναι ότι έχουν αβεβαιότητα, ιδιαίτερα οι αναλυτές από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, άρα και οι οίκοι που κυρίως από εκεί προέρχονται, εάν τελικά θα πάρουμε τα λεφτά. Εγώ βλέπω αρκετούς εξ αυτών τον τελευταίο καιρό και μου είπαν ότι έχει δημιουργηθεί στην Αμερική μία συνένεση ότι δύσκολα θα τα πάρετε τα λεφτά αυτά. Δεν γνωρίζουν τις λεπτομέρειες. Αν διαβάσετε τις αναλύσεις, θα εκπλαγείτε με την ασχετοσύνη που υπάρχει για την Ευρωζώνη κλπ. Όταν λοιπόν τους λέω ότι βρε παιδιά, εντάξει, να το πιστέψουμε αυτό. Γνωρίζετε όμως ότι τα 3/4 του ελληνικού χρέους είναι στα χαρτοφυλάκια γαλλικών και γερμανικών τραπεζών. Άρα, αν πάει η Ελλάδα κάτω, θα χάσουν και οι γαλλικές τράπεζες χρήματα, θα χάσουν κεφάλαια, θα αναγκαστούν οι κυβερνήσεις τους να βάλουν πάλι λεφτά μέσα. Δεν τα γνωρίζουν αυτά που τις πράττουν. Τώρα θα το πράξουν διαφορετικά. Ξέρετε ότι το επόμενο στάδιο, αν πεθάνει η Ελλάδα, θα έχουμε διάχυση της κρίσης σε όλο τον Ευρωπαϊκό Νότο, ότι θα καταρρεύσει το ευρώ. Δεν τα γνωρίζουν αυτά. Τα βλέπουν τα πράγματα πάρα πολύ απλοϊκά. Μάλιστα, σήμερα μπήκα μέσα σε ένα από τα διεθνή πρακτορία και ένας αναλυτής είπε: αν δεν δω τη συμφωνία σφραγισμένη και στο τραπέζι, δεν την πιστεύω. Άρα λοιπόν η λύση είναι να έρθουν τα λεφτά. Ναι, τώρα, απλώς δεν είναι τόσο αδαείς αυτές οι αγορές, ούτε δεν ψάχνουν τα στοιχεία. Καλύπτονται όμως έναντι κινδύνου. Αυτό είναι σήμερα. Δεν τους αρέσει ο κίνδυνος.